song. You think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like. Φίλες, φίλοι, καλημέρα ή καλησπέρα. Αναλόγως την ώρα που πατήσατε το play για να μας ακούσετε. Είμαστε ξανά μαζί μετά από αρκετούς μήνες. Λίγο σκουριασμένοι ίσως από την αποχή που ήταν και από τους νικητές των εκλογών, αν και όλοι λίγο πολύ νικήσαν. Οπότε ζητάμε και την κατανόησή σας. Μειωμένη ομάδα μας κατά ένα, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ο Φραγκιός. Είναι λοιπόν ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη στα μικρόφωνα και ο Ανδρέας από την κατακόκκινη Πάτρα. Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, και αυτά που έγιναν την πρώτη Κυριακή και αυτά που θα έρθουν τη δεύτερη, που είναι και οι ευρωεκλογές. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας κάποια πράγματα για την πρώτη και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή τοπικής διοίκησης, όπως τη λέει πολύ σωστά το κουκουέ στις αναλύσεις του πλέον. Εν περιλήψη να πούμε ότι η Λάση, η Λαϊκή Συσπήρωση, είχε 3 πρωτιές στους Δήμους. Συνολικά 4 παρουσίες θα έχει τη δεύτερη Κυριακή, το δεύτερο γύρο, με πιθανότητες να διεκδικήσει και να πάρει αυτούς τους Δήμους. Και ενδεχομένως μία Πέμπτη, αν υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στην Κεσαριανή. Και συνοπτικά πάλι είχαμε το αποτελέσμα της Λαϊκής Συσπήρωσης της Περιφέρειας με 9% σωστό. Δεν ξέρω αν έχει βγει και μεγαλύτερη ακρίβεια, ίσως να το υπερβαίνει. 8,81. Α, δεν το υπερβαίνει, είναι κοντά στο 8,81 και κοντά στις 500.000 ψήφους, παρά τη μεγάλη αποχή που υπήρξε και αυτή τη φορά. Να πω κάτι για την αποχή, γιατί παραπλανιόμαστε κι εμείς. Η αποχή σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές ήταν μικρότερη από ό,τι στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Τα τελικά έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 5.656.000, ενώ στις προηγούμενες περιφερειακές ήταν 5.443.000. Αν το συγκρίνουμε βέβαια με τις εθνικές εκλογές, είναι αυξημένη η αποχή, αλλά έτσι ήταν πάντοτε στις αυτοδιοικητικές, τις λεγόμενες εκλογές. Ναι. Σε σχέση με την αποχή, μια παράμετρος που παίζει και ένα ρόλο είναι ότι υπάρχουν 2 Κυριακές. Πολλοί κόσμος μπορεί να προτιμήσει να ταξιδέψει τη δεύτερη και να μην πάει την πρώτη, γιατί δεν έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα να ταξιδέψει στον τόπο του και τις 2 Κυριακές. Μιλάμε για τους ετεροδημότες. Ή αντιστρόφως, να επιλέξει την πρώτη Κυριακή και να μην μπορέσει να πάει και τη δεύτερη. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι λογικό κιόλας ως ένα βαθμό στις περιφερειακές, δημοτικές, να υπάρχει μεγαλύτερη αποχή. Ναι, αν και στις ευρωεκλογές συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερη αποχή. Δηλαδή στις τελευταίες ευρωεκλογές το 2009, από ό,τι βλέπω εδώ, είχαμε συνολικά έγκυρα ψηφοδέλτια 5.100.000. Και εγώ προσωπικά αναμένω ότι σε αυτές θα έχουμε παρόμοια συμμετοχή με τις περιφερειακές. Ναι. Και όσο περισσότερο, επομένως μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 9, και όσο περισσότερο αποκτούν αυτό το λεγόμενο δημοψηφισματικό χαρακτήρα, γίνονται πιο κεντρική πολιτική μάχη, σαν προκριματικός γύρος για τις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές, μπορεί αυτό να αντισταθμίζει κάπως και την αποχή. Και είναι και ένα ζήτημα με τους καταλόγους, οι οποίοι δεν ξέρω από πότε είναι ενημερωμένοι, ποιους συμπεριλαμβάνουν, αν συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, παρόλα αυτά παραμένουν στους καταλόγους και προσμετρώνται στην αποχή. Είναι ένα ζήτημα αυτό με τους καταλόγους. Παρόλα αυτά, εμείς επισημαίνουμε μια τάση, υπάρχει μια μεγάλη αποχή. Και εγώ αναφέρω ότι η Λαϊκή Συσπήρωση, παρά τη μεγάλη αποχή που υπήρχε, όχι μεγαλύτερη συγκριτικά, αλλά μεγάλη, έπιασε τον αριθμό των 500.000 ψήφων. Δηλαδή και σε απόλυτο αριθμό, να το δούμε, ξέχωρα από το ποσοστό που μπορεί να παίζει και να έχει μια διακύμανση, είναι αρκετά σημαντικό επίτευγμα. Yeah.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα πιο ειδικά για τους Δήμους. Όπως είπαμε, υπάρχει βεβαιωμένη και σίγουρη παρουσία της Λαϊκής Εισπύρωσης σε 4 Δήμους τη Δεύτερη Κυριακή. Ο Δήμος τον οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς τους οποίους θα βρεθεί στο δεύτερο γύρο είναι η Ικαρία. Συγκέντρωσε 44% και έχει μια μεγάλη διαφορά πάνω από 10% από τον αντίπαλο συνδυασμό. Υπάρχει βέβαια και το προηγούμενο από τις εκλογές του 10, όπου αυτός ο συνδυασμός είχε έναν χαρακτήρα πλην λακεδαιμονίων, όλοι ενάντια στους λακεδαιμόνιους Λαϊκής Εισπύρωσης, έναν χαρακτήρα αντικουκουέ στην ουσία του. Και συζητούσαμε σε κάποια φάση με το Φραγκιό αν αυτή η ανίερη συμμαχία έγινε στον πρώτο και το δεύτερο γύρο. Καταλήξαμε ότι είχε γίνει και στους δύο γύρους τελικά. Δηλαδή, ναι, μεν αυτός ο συνδυασμός είχε αυτόν τον χαρακτήρα, όλοι εναντίον των κομμουνιστών, αλλά και στο δεύτερο γύρο ένας μικρότερος τρίτος συνδυασμός, ο οποίος υποστηριζόταν από την Ανταρσία και ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγε με τη Λαϊκή Συσπήρωση, δεν έδωσε τέτοια γραμμή. Επομένως, εκλέχτηκε ο νυν ή απερχόμενος δήμαρχος. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά φέτος, πιστεύω. Καταρχάς βέβαια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, επειδή έχουν διασπαστεί εκεί οι του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Οι στηρίζουν αυτόν που στήριζαν και την προηγούμενη φορά. Οι ΔΕ, είναι ανάλογα την περιοχή, Ράχες, Άγιος Κύρικος κλπ. Οι ΔΕ κατεβάσαν δικό τους υποψήφιο, ο οποίος μάλιστα και στο επώνυμο είναι, μοιάζει πάρα πολύ το επώνυμό του με τον δικό μας υποψήφιο, Σταμούλος ο δικός μας, Σταμούλης ο δικός τους, οι οποίοι κατηγορούν τον προηγούμενο δήμαρχο, αυτόν που στηρίζαν δηλαδή πέρσι, στο σύνολό τους, ότι εφάρμοσε τις μνημονιακές πολιτικές. Ναι. Πέραν από αυτό, κατεβαίνει ξανά ο υποψήφιος της Ανταρσία και κάποιο ανεξάρτητο τέλος πάντων ψηφοδέλτιο που δεν συγκέντρωσε και κάτι ιδιαίτερο τέλος πάντων. Αυτή τη φορά πάντως είναι διαφορετικά τα δεδομένα από ό,τι στον πρώτο γύρο του 10. Και φυσικά αυξημένα τα ποσοστά του Σταμούλου, της Λαϊκής. Mm-hmm. Ναι, προηγείται και με μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εάν δεν εκλεγεί στο δεύτερο γύρο, πιστεύω ότι θα εκτεθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μείνει εκτός του δεύτερου γύρου και θα φανεί πολύ καλά το πόσο ειλικρινείς είναι αυτές οι νοητικές τους διαθέσεις, τα καλέσματα που κάνουν για να υπερψηφιστούν οι αριστεροί συνδυασμοί, τα αριστερά ψηφοδέλτια στο δεύτερο γύρο. Αυτό λοιπόν θα φανεί και στην Ικαρία και σε άλλες περιπτώσεις. Αν εκλεγεί ο Σταμούρζα, σημαίνει ότι είναι ειλικρινείς στις υποθέσεις τους. Ναι. Απλά ξέρουν ότι θα εκτεθούν. Σωστά, οπότε μπορεί να πράξουν έτσι ακριβώς και μόνο για να μην εκτεθούν. Και το θέμα είναι και εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να μαντρώσουν και αυτούς που τους ψήφισαν. Είναι και αυτό. Αυτοί έχουν εικόνα από κάτω. Και αν δουν ότι ό,τι και να πούνε θα βγει ο Σταμούλος, θα τον στηρίξουν κιόλας επίσημα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχουν ήδη. Έχουν και το άλοθη ότι ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Πόσο μάλλον όταν ο ΣΥΡΙΖΑ π.χ. έχει ανάλογα με την οργάνωση που υπάρχει τοπικά βγάζει και διαφορετική γραμμή, σαν διαφορετικό καπετανάτο. Επομένως, θα έχουν και αυτό το άλοθη ότι έχει ελεύθερη συνείδηση ο κάθε πολίτης και ψηφίζει αυτό που θέλει. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και στους άλλους Δήμους. Στην Πετρούπολη, όπου η Λαϊκή Συσπήρωση κατεβαίνει με άλλον υποψήφιο, όχι τον απερχόμενο δήμαρχο, αλλά υπάρχει ένα θετικό έργο και είναι μεν δεύτερη, αλλά νομίζω ότι την προηγούμενη φορά που είχε εκλεχθεί στο δεύτερο γύρο, είχε. Ορίστε. Αύξησε τα ποσοστά. Αύξησε τα ποσοστά σε σχέση με τον προηγούμενο δεύτερο γύρο, όντως. Είναι το Χαϊδάρι, όπου η Λαϊκή Συσπήρωση είναι πρώτη. Παρ' όλα αυτά είναι χαμηλό το ποσοστό, νομίζω κάτω από το 19% ή κάπου εκεί γύρω. Υπάρχει δηλαδή αρκετά μεγάλη διασπορά ψήφων. Σε αυτόν τον Δήμο, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και ένας υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ που τελικά αποσύρθηκε, αλλά ήταν ο παδός του Ντερτιλή. Και ίσως να πλήρωσε αυτό και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα είναι πολύ σημαντικό εάν στην Δυτική Αθήνα διεκδικούμε και πάρουμε τελικά δύο Δήμους από τους 7 συνολικά νομίζω που υπάρχουν στη Δυτική Αθήνα, πάνω σπουδαία υπόθεση, ένα αρκετά σημαντικό μέγεθος. Βέβαια, η περίπτωση του Χαϊδαρίου θα έλεγα ότι είναι από τις πιο δύσκολες. Πράγματι. Τα παιδιά εκεί θα πρέπει να κάνουν αρκετά χιλιόμετρα. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Ναι. Και είναι και η Πάτρα, που θα τη δούμε αναλυτικά και με τον Ανδρέα ακόμη περισσότερο. Αλλά ήθελα να δείξω εγώ ένα συνολικό στατιστικό. Νομίζω ότι σε αυτές τις 4 περιπτώσεις, στις 3 από αυτές νομίζω η Λαϊκή Συσπήρωση βρίσκεται αντιμέτωπη
με έναν υποψήφιο ή δεξιό ή που προέρχεται από τη δεξιά, άσχετα τώρα τι ανεξάρτητο προσωπείο φορά. Είναι έξω από το δεύτερο γύρο ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με αρκετά μεγάλα ποσοστά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό που λέγαμε πριν και για την περίπτωση της Ικαρίας. Πόσο ειλικρινείς είναι οι ενωτικές τους προθέσεις, τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό θα φανεί στην κάλπη, θα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Ναι, στην Πάτρα ήδη ο νούμερο 3, ο νούμερο 4 και ανεπισήμως μέχρι τώρα ο νούμερο 5, δηλαδή ο Σπαρτινός του ΣΥΡΙΖΑ, ο απερχόμενος, ο Δημαράς και ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που είχε κατέβει στην Κάτω Αχαΐα τα προηγούμενα χρόνια με τη στήριξη της Δημάρ και φέτος αποφάσισε να κατέβει στην Πάτρα, έχουν δηλώσει στήριξη στον Μπελετίδη. Ναι. Η στήριξη του Παναγιωτόπουλου δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, απλώς ήδη το έχουν κυκλοφορήσει ότι μάλλον θα στηρίξει. Και φυσικά η Ανταρσία και με τους δύο υποψήφιους είναι η περίπτωση και της επίσημης στήριξης και του Παντούχα, ο οποίος είχαν στηρίξει πριν από 4 χρόνια. Ναι, ο οποίος όμως κατέβηκε τώρα με το σχέδιο Β, νομίζω. Ναι, με διάφορους τέλος πάντων. Mm-hmm. Θεωρητικά, δηλαδή, αν τα πάρουμε αυτά και τα αθροίσουμε, ο Πελετής πρέπει να βγει πανηγυρικά. Ναι, θεωρητικά. Στην πράξη? Στην πράξη, καταρχάς, δεν πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν κάποια γραμμή και να ακολουθήσει το σύνολο των ψηφοφόρων τους. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα για τον κύριο Πελετίδη και τη λαϊκή συσπήρωση, για τις ντουντούκες του κόμματος, για τις σημαίες στο Δημαρχείο κτλ. Τα έχουμε δει σε διάφορες αναρτήσεις στην κόκκινη μπλογκόσφαιρα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο ειλικρινείς είναι οι προθέσεις τους, αλλά δεν μπορούν να βγουν και να στηρίξουν. Δηλαδή είναι και λίγο δύσκολο σε έναν τόσο μεγάλο δήμο θα ακουστεί αυτό το πράγμα να στηρίξουν τον αντίπαλο. Είχε ρίξει και την προηγούμενη εβδομάδα το πυροτέχνημα αυτό, πριν ακόμα καθοριστεί ποιος θα περάσει τον δεύτερο γύρο, ότι θα στηρίξει Πελετίδη. Έχουμε την ελπίδα ότι με αυτό το ενωτικό έτσι, κλίμα μπορεί να επαναπατρίσει κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μπει ο ίδιος στο δεύτερο γύρο. Δεν τα κατάφερε. Μετά τα ξαναγύρισε όταν είδε ότι δεν τα κατάφερε και έριξε αυτή την επίθεση για την κομματική ντουντούκα του Περισσού. Και το ερώτημα είναι, επειδή λες εσύ ότι σε έναν τόσο μεγάλο δήμο θα είναι χοντρό να στηρίξουν τον αντίπαλο υποψήφιο που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, από την ο οποίος μάλιστα έχει πολύ κακό όνομα όσον αφορά τα επαγγελματικά του. Mm-hmm. Από την άλλη πάλι, ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο δήμο και υπάρχει μάλιστα και παρελθόν από τις δημοτικές εκλογές του 1998 με διάφορες αλχημίες που είχαν κάνει οι Πασόκοι προκειμένου να μην βγει στο δεύτερο γύρο τότε υποψήφιος που στήριζε το ΚΚΕ. Πιστεύεις ότι δεν θα δράσουν μηχανισμοί, θα αφήσουν δηλαδή να πάει στα χέρια της λαϊκής συσπήρωσης ένας τόσο μεγάλος δήμος? Καταρχάς οι μηχανισμοί του τότε δεν υπάρχουν πια στην έκταση που ήταν. Δεν είναι ενωμένος ο μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τοπικά έτσι, αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα που δεν τους αφήνουν να μονιάσουν. Το είδαμε και πριν από τον πρώτο γύρο που προσπαθούσαν τα μέσα ενημέρωσης να βάλουν τους υποψηφίους να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να κατέβουν σε ενωμένα ψηφοδέλτια. Δεν τα κατάφεραν. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των ίδιων των παραγόντων, να το πω έτσι. Από εκεί και ύστερα, δύσκολο το βλέπω να μπορούν να ελέγξουν. Δηλαδή, ο Δημαράς σήμερα βγήκε και δήλωσε στήριξη. Μάλλον θεωρώ ότι είδε την άποψη της βάσης από κάτω, συσκέφτηκε εκεί με τους συνεργάτες του και του είπανε τις διαθέσεις του κόσμου. Ειδικά και όλες από τη στιγμή που πουλούσε προεκλογικά ένα προφίλ ότι συγκρούεται με την κυβέρνηση, με το κράτος, ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και δεν συμμαζεύεται. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά χαρακτηριστική, μόνο που δεν άρχισαν να βρίζονται μεταξύ τους ο Δημαράς και ο Χριστόπουλος. Θα ήταν πολύ περίεργο να έβγαινε σήμερα και να έλεγε στήριξη τον Χριστόπουλο. Βέβαια, εγώ περίμενα προσωπικά ότι θα πει κατά συνείδηση. Μάλλον όμως οι φωνές από τη βάση του επέβαλα να δηλώσει στήριξη στη λαϊκή σπήρωση. Ωραία. Η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περιμέναμε ίσως αρχικά και βγήκαν και από κάποια exit poll. Αλλά μην το λέμε αυτό, εντάξει. Γιατί την είχαμε και ποτέ αυτή τη διαφορά για να την περιμένουμε κάπως.
Όχι. Από τη δεκαετία του 80 ήταν η τελευταία φορά και θα είναι και αυτή η πρώτη φορά που θα εκλέξει ξανά η Πάτρα κομμουνιστή δήμαρχο μετά από τότε. Άλλη εποχή τότε ο Άννος. Άλλη εποχή όμως. Ο Άννος δεν ήταν μέλος του ΚΚΕ, ήταν στηριζόμενος και συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ. Είχε στηριχθεί και από άλλες αριστερές δυνάμεις της εποχής και ήταν λίγο πιο έτσι, διαφορετικό το κλίμα. Σωστά. Και άλλη εποχή και το κλίμα της γενικότερα. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάποιο άλλο, κάτι άλλο από την Πάτρα, κάτι που έκανε σε ένα εντύπωση. Αν θες να κάνεις μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, όσο ρυψοκινδυνευμένο και αν είναι αυτό. Εντάξει, εκτίμηση δεν είναι πολύ επισφαλής σε αυτή τη χρονική στιγμή. Βέβαια, πριν από τον πρώτο γύρο έλεγα, όταν με ρωτάγανε στην περίπτωση που θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο ποιον προτιμάς για αντίπαλο, τον Χριστόπουλο επέλεγα, λόγω των δεξιών του σε εισαγωγικά καταβολών και λόγω του, πώς να το πω, αντιδεξιού κλίματος που είχε καλλιεργήσει και το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια και τις διαθέσεις του κόσμου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, όταν έρχεται ο δεύτερος γύρος και βλέπεις, ξέρεις πράγματα και καταστάσεις, καταλαβαίνεις πως βλέπουν την Λαϊκή Συσπήρωση ως μέλουσα διοίκηση του Δήμου. Ξέρεις τι μέσα τρομοκράτησης και συκοφάντησης θα χρησιμοποιήσουν ως μέσο προπαγάνδας τέλος πάντων αυτή την εβδομάδα και μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή. Οπότε κρατάς λίγο το μικρό το καλάθι, αλλά παρά αυτά είμαι αρκετά αισιόδοξος. Ναι. Εντάξει, τα εκβιαστικά διλήμματα οι κομμουνιστές θα έρθουν να σας πάρουν τα σπίτια πλέον δεν ισχύουν, γιατί άλλοι είναι αυτοί που έρχονται και παίρνουν τα σπίτια στον κόσμο, αλλά ούτε ότι θα σας πάρουν τις γυναίκες και θα διαλύσουν τις οικογένειες. Παρόλα αυτά, αυτά εξυγχρονίζεται. Ο αντικομμουνισμός βρίσκει πάντα άλλα μέσα. Επιχειρήματα όμως του τύπου, ας πούμε, εσύ μαγαζάτορα, αν έρθει ο Πελετίδης και γίνει δήμαρχος, θα σε απαγορεύσει να βγάζεις τραπεζάκια έξω, ας πούμε, τέτοια μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το ότι δεν θα υπάρχει διοίκηση, ξέρω εγώ πως λέει ο Δημαράς κάποια στιγμή πριν δηλώσει στήριξη βεβαίως, ότι περισσότερο θα απεργούν οι υπάλληλοι του Δήμου παρά θα μαζεύουν τα σκουπίδια, ας πούμε. Το οποίο κολλάει και με την ακυβερνησία που την έχουν συχνά ως μπαμπούλα σε εθνικές εκλογές. Τώρα θα υπάρχει διοίκηση, αλλά θα είναι τέτοια που θα φέρει χάος. Οπότε κολλάει όλο μαζί το παραμύθι. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω πριν πάμε για τις περιφέρειες. Όλο το διάστημα το προηγούμενο, πριν από τον πρώτο γύρο δηλαδή, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα τοπικά κανάλια κλπ. Δεν πρόβαλαν καθόλου τη δράση της Λαϊκής Συσπήρωσης, τις ομιλίες του Πελετίδη, τις δραστηριότητες τέλος πάντων για την εκλογική μάχη. Το μόνο που κάνανε ήταν να πετσοκόβουν κάποιες δηλώσεις από εδώ και από εκεί, όσες αναφορές δηλαδή γινόντουσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, να τις τοποθετούν ως αυτούσιες δηλώσεις, ώστε να γίνονται οι κατάλληλοι συνειρμοί, απευθύνονταν στο κατάλληλο κοινό. Ακόμα και ένα βίντεο, το οποίο το θεωρώ πρωτοποριακό για τα δεδομένα των δημοτικών εκλογών, ένα βίντεο το οποίο το είχε φτιάξει η Λαϊκή Συσπήρωση και ασχολιόταν με συγκεκριμένο πρόβλημα της πόλης και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία θα στοχεύσει η Λαϊκή Συσπήρωση με τη βοήθεια των πατρινών, το οποίο μοιράστηκε παντού, δεν προβλήθηκε από πουθενά. Εννοείς, φαντάζομαι, το βίντεο για το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Ναι. Ωραία. Περνάμε και στις περιφέρειες, όπου όπως είπαμε πανελλαδικά η Λαϊκή Συσπήρωση συγκέντρωσε 500,000 ψήφους, το οποίο μεταφράστηκε σε κάτι λιγότερο από 9% σε ποσοστό.
Υπήρχε μια μικρή πτώση σε σχέση με το 10, αλλά προφανώς οι συνθήκες σήμερα δεν είναι ίδιες ούτε με το 10, ούτε ακόμα και με το 12. Παρ' όλα αυτά, ήταν η τελευταία εκλογική αναμέτρηση και αν κάνουμε τη σύγκριση με τότε, η Λαϊκή Σπύρωση και το ΚΚΕ φαίνεται σχεδόν να διπλασιάζουν τις δυνάμεις τους σε σχέση με τον Ιούνιο του 12. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση με το 10 όπως προσπαθούν κάποιοι και στα αστικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν, διότι καταρχάς άμα δούμε την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ από το 10 μέχρι το 14, θα δούμε διάφορες διακυμάνσεις, με σημαντικότερη την εκλογική συρρήκνωση από Μάη έως Ιούνι, χωρίς να λαμβάνουμε και υπόψη μας ότι υπήρχε και μια συρρήκνωση πριν από το Μάη. Δηλαδή δεν ήταν η διάθεση του κόσμου πριν από το Μάη και πριν αρχίσουν και τεθούν τα ψευτοδιλήμματα του ΣΥΡΙΖΑ περί ενότητας αριστεράς, δεν ήταν το ΚΚΕ δηλαδή στο 8,3 πόσο βγήκε τελικά, ήταν πολύ ψηλότερα, ήταν σε επίπεδα δηλαδή περιφερειακών εκλογών του 10. Η συρρήκνωση αυτή έφερε το αποτέλεσμα του Ιουνίου, το οποίο είναι το τελευταίο αποτέλεσμα, και παρότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες κλπ, είτε θετικά ως προς την Λαϊκή Συσπήρωση, είτε αρνητικά ως προς τη Λαϊκή Συσπήρωση, μπορούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το ποσοστό το πανελλαδικό, ως μία, να το πω έτσι, σφιγμομέτρηση για το τι έρχεται για τις ευρωεκλογές. Ναι. Είναι μία τάση, σίγουρα δεν θα είναι ίδια τα αποτελέσματα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες αναπεριοχές όπως λες, και είναι και σίγουρο ότι τα ήδη έχουν αρχίσει να αυξάνονται και τα εκβιαστικά διλήμματα, να αυξάνει η τρομοκρατία προς τον κόσμο να πάει προς το δίπολο. Οι μεν θα του πούνε σταθερότητα ή αλλιώς το χάος, ο άλλος θα του πει εμείς ή αλλιώς τα μνημόνια και η Μέρκελ. Όλα αυτά θα επηρεάσουν σίγουρα έναν κόσμο. Το ευχάριστο είναι, από μια άλλη άποψη, ότι δεν μεσολαβούν τόσο πολλές μέρες μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, ίσως να μην προλάβουν και οι ίδιοι να κορυφώσουν τόσο πολύ τα διλήμματα στο βαθμό που θα ήθελαν, στο βαθμό που ίσως να γίνει αυτό στις εθνικές εκλογές. Και έτσι ένας κόσμος που είναι περισσότερο ταλαντευόμενος θα μπορέσει ίσως να ψηφίσει με δικά του κριτήρια και όχι υποκύπτοντας αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Τα οποία βέβαια είναι και λίγο αδύναμα απέναντι στις ευρωεκλογές. Δηλαδή δεν θα σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Ναι. Τα οποία είναι επίσης και από προσανατολιστικά, και αυτό θα το δούμε ίσως πιο μετά με τις ευρωεκλογές, γιατί δεν πιάνουν τίποτα σε σχέση με την ουσία αυτών των εκλογών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και βάζουν άλλα δικά τους που εξυπηρετούν δικές τους σκοπιμότητες. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, εσύ λες πάντως ότι αυτό που θα περιμένουμε με βάση τις περιφέρειες, αυτό το στίγμα το οποίο δίνουν, είναι κάτι το οποίο κινείται πολύ κοντά στο Μάιο του 12, ότι είναι ίσως πιο αντιπροσωπευτικό εκείνο το δείγμα. Μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με εκείνη την περίοδο και όχι φυσικά ούτε με το 10, ούτε ίσως και με τον Ιούνιο του 12. Ναι, αυτό πιστεύω, και συγκρίνοντας, θα το αναρτήσω βέβαια και κάποια στιγμή στο blog, ή σήμερα ή αύριο τέλος πάντων. Ναι. Θα ήταν εντυπωσιακό να μας δείξεις τώρα και μερικούς πίνακες, αλλά είμαι σε ραδιοφωνική εκπομπή. Αλλιώς ο εκλογολόγος, ο ειδικός εκλογολόγος μας, Ανδρέας, θα έκανε μια αναλυτική παρουσίαση με πίνακες πιο εντυπωσιακή. Βέβαια, πάθαμε το στραπάτσο πριν από 2 χρόνια, οπότε είμαστε λίγο πιο, έχουμε χαμηλότερες προσδοκίες ως προς την ικανότητά μας να εκτιμούμε το αποτέλεσμα. Εννοείς αναλύσεις που έχεις κάνει στο Red Fly Planet το προεκλογικά για τις εκλογές του Μαΐου, έτσι. Πέσαμε σε βούρκο τότε, οπότε φέτος είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και έχω και λίγο διαφορετική μέθοδο. Δηλαδή προσπαθώ να εκτιμήσω αριθμό ψήφων και μετά να πάω σε αναγωγή ποσοστού. Κάτι αντίθετο, το αντίθετο είχα κάνει το 2012. Και με βάση το ότι αναμένω είτε την ίδια είτε λιγότερη ελαφρώς συμμετοχή, και αν αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά δεν υπάρξει κάποιο πυροτέχνημα, που το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, γιατί αν και ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται πολύ με το ποτάμι αυτές τις μέρες, δηλαδή από εκεί έχει περισσότερο κόσμο να τραβήξει προς το μέρος του. Μια μεγαλύτερη δεξαμενή για να τραβήξει κόσμο. Όχι ότι θα χρησιμοποιήσει και προς τα εμάς διάφορα διλήμματα για να ελαϊλατήσει και τη δική μας τη βάση, αλλά σου λέει ότι το ποτάμι είναι εκεί που μου κάνει τη ζημιά, εκεί θα επικεντρώσει. Βέβαια, έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια, σε αυτούς που προτίμησαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ το 2012 αντί για ΚΚΕ, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή του λαού.
Και βλέποντας ανά περιοχή-περιοχή, βλέπω ότι το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών ουσιαστικά υπερσκελίζει το αποτέλεσμα των βουλευτικών του Μάιου. Σε πάρα πολλές περιοχές δηλαδή έχει μεγαλύτερη άνοδο από ό,τι ήταν η πτώση του από Μάη σε Ιούνιο, σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, δηλαδή όχι μόνο σε ποσοστά, αλλά και, ακόμα και σε απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων. Ναι, και αν έχουμε την ίδια προσέλευση που σύμφωνα με τα στατιστικά βέβαια οι ευρωεκλογές του 2009 δεν είναι προσφέρονται για μια απόλυτη σύγκριση, γιατί τότε η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη. Θεωρώ δηλαδή ότι θα προσεγγίσει τη συμμετοχή τέλος πάντων σε πανελλαδικό επίπεδο των περιφερειακών και σε αυτό μπορούμε να πούμε κιόλας ότι βοηθά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιφέρειες δεν έχει εκλεγεί περιφερειάρχης, εκτός από την Ήπειρο αν θυμάμαι καλά. Ναι, στην Ήπειρο μόνο, από την πρώτη Κυριακή. Και πάρα πολύ δίνει δηλαδή πάνω στο δεύτερο γύρο, μιλάμε δηλαδή για τριπλή κάλπη αυτή τη φορά. Ακριβώς. Οπότε πιστεύω ότι η προσέλευση θα είναι παρόμοια. Mm-hmm. Και στις περιφέρειες είχαμε ψηφοδέλτια και από την Ανταρσία, είχαμε ψηφοδέλτια από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ψηφοδέλτια γενικότερα αριστερά σχήματα τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ψήφος η οποία θα μπορεί τώρα να κατευθυνθεί ας πούμε κάπου αλλού, ούτε θεωρώ ότι το ποτάμι που δεν ήταν στις περιφερειακές αντλεί από εμάς κάποιο κόσμο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δηλαδή ότι είτε θα είμαστε σε ποσοστά Μαΐου, είτε θα τα προσεγγίσουμε. Ωραία. Και είναι μια θεαματική ανατροπή σε σχέση ίσως με τα πρώτα μηνύματα που λαμβάναμε, όχι τόσο πραγματικά μηνύματα, αλλά σε σχέση με τα exit poll, τα οποία είχαν αποδειχθεί τελείως αναξιόπιστα. Έδειχναν παραδείγματος χάρη τον Παφίλη ότι θα κινηθεί από το 8 στο 10 και ο Παφίλης ξεπέρασε με άνεση τελικά το διψήφιο και έπιασε ένα διψήφιο ποσοστό. Έδειχναν αρχικά στο αρχικό δείγμα, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, την Παντελάκη παραδείγματος χάρη, ότι θα ήταν κάπου κοντά στο 5% ή τον Δελή εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα ήταν κάπου κοντά στο 4%. Έπεσαν τελείως έξω. Στην αρχή μας ερχόντουσαν πολύ διαφορετικά μηνύματα. Θυμάμαι κιόλας ότι μιλώντας με γνωστούς μου, έτσι, κλασικούς απεσιόδοξους και λίγο γκρινιάριτες, μου λέγανε μετά σε σχέση με τις ευρωεκλογές, παίρνοντας αυτή την εντύπωση ως πρόκριμη για τις ευρωεκλογές, ότι ένας στόχος μετριοπαθής π.χ. του Εξαριού, εντάξει, πιο εύκολο μου λέει είναι να πιάσει Εξάρι στο Λότο παρά στις ευρωεκλογές. Προφανώς αυτά τα μηνύματα έχουν αντιστραφεί πλήρως. Έχει αλλάξει θεαματικά το κλίμα μετά από το τελικό αποτέλεσμα και αφού πήραμε την πραγματική εικόνα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθεί τελικά. Ναι, βέβαια αυτό το πράγμα, αυτό το στοιχείο των εκλογών δεν το προβάλλουν πολύ. Προτιμούν να προβάλλουν ότι ο Κασιδιάρης, ας πούμε, έφτασε σε ένα υψηλό ποσοστό στο Δήμο Αθήνας, διότι η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά σε ολόκληρη στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει να δείξει κάτι αντίστοιχο. Προτιμούν δηλαδή να δείξουν αυτό παρά να μιλήσουν για τον διπλασιασμό των ψήφων του ΚΚΕ και της Λαϊκής Σπήρωσης. Για να το πιάσουμε αυτό, να το κάνουμε λίγο και πιο συγκεκριμένο και να το δείξουμε λίγο και σαν πρόγευση για αυτή τη δουλειά που θα κάνεις και ελπίζω να προλάβεις να τη βγάλεις και μέχρι την Κυριακή με τους πίνακες. Μου έλεγες π.χ. για παράδειγμα ότι στην Πάτρα και μόνο σε σχέση με το Μάιο του 2012, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπήρχαν 3.000 περισσότερες ψήφοι για το. Ναι. Για το ΚΚΕ. Στην Αχαΐα, βάζοντας βέβαια ως παράμετρο ότι ο υποψήφιος της Λαϊκής Σπήρωσης, ο Νίκος Καρφανσόπλος, είναι από την Αχαΐα. Ναι. Από 14.900 κάτι ψήφους στις βουλευτικές του Μαΐου του 2012, έφτασε τώρα στις 17.800. Θα μου πει κάποιος, μπορεί να είναι και το κλίμα του Δήμου. Έπαιξε ότι ψήφιζαν Πελετίδη, ψήφιζαν και Καρφανσόπλο. Ναι. Αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί και την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή αυτό δεν το βλέπω ως σωστά, παράμετρο η οποία μπορεί να μας μπερδεύει. Το μόνο δηλαδή που θεωρώ ότι παίζει ένα ρόλο είναι αυτό το που είπα και πριν, ότι ο Καρφανσόπουλος είναι από την περιοχή και δεν είναι από τους άλλους νομούς. Οπότε αυτό αυξάνει λίγο περισσότερο το ποσοστό του, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ανόδου που αποτυπώνεται και. Ναι, αυτή την άποψη. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι το που έχει δυναμική να φτάσει το ποσοστό του Μαΐου του 2012 στην Αχαΐα, αν δηλαδή βάλουμε τον παράγοντα ότι ο Καρφανσόπουλος είναι από εδώ. Και ότι ουσιαστικά με την συμμετοχή, η οποία θεωρώ ότι στην περιοχή θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις περιφερειακές, ελαφρώς χαμηλότερη, θα έχει καλύτερο ποσοστό μάλιστα. Ναι.
Όλα αυτά, για όλα αυτά φυσικά κρατάμε μικρό καλάθι, ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι ειδική εκλογική εκπομπή, επομένως είναι προφανές ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι το παίρνουμε ως απόλυτο κριτήριο ούτε τίποτα άλλο για διάφορες εκλογικές αυταπάτες. Βάζοντας όμως κάτω τα δεδομένα αντικειμενικά, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε μια τάση. Δεν σημαίνει ότι άμα πέσουμε μέσα, άμα δεν πέσουμε, θα ενθουσιαστούμε ή θα απογοητευτούμε. Προσπαθούμε απλώς να μαντέψουμε, να προβλέψουμε, να δούμε πού περίπου θα κινηθεί ο πύχης. Ναι, βέβαια να πω και κάτι εδώ. Ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογικές αυταπάτες, αλλά οι εκλογές φάνηκε από τις εκλογές τις προπέρσινες, τις διπλές, ότι έχει ένα αντίκτυπο όσον αφορά την ψυχολογία. Ισχύει. Του κόσμου, ότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου έκατσε αρκετά το κίνημα και έκατσε όχι μόνο επειδή οι άλλοι βάζανε εμπόδια περισσότερα ή το 27% της αντιπολίτευσης δεν έκανε τίποτα, έπεσε και όλα σου ήδη έπεσε η ψυχολογία. Ναι. Και αυτό μπορεί να αντιστραφεί με ένα καλό αποτέλεσμα στις εκλογές. Όχι επειδή ο κόσμος που ψηφίζει που έχει κάποιες αυταπάτες, αλλά επειδή βλέπει ότι υπάρχει σιγά σιγά κάτι θετικό, τέλος πάντων, για να κινήσει τις εξελίξεις. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, μπορεί να λέμε μεταξύ μας ότι δεν περιμένουμε τίποτα από τις κάλπες, ότι συμμετέχουμε σε εκλογές απλά και μόνο γιατί δεν είναι ξεπερασμένες στη συνείδηση του κόσμου, και έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σε ένα δικό μας κόσμο και δικό μας ενώ που είναι σχετικά κοντά, όχι απαραίτητα τα οργανωμένα μέλη, τα κομματικά μέλη κτλ., αλλά σε έναν κόσμο που κινείται κοντά στο κόμμα, η ψυχολογία του μπορεί να κυμανθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και είναι πολύ έντονη αυτή η επίδραση. Δηλαδή, να ανεβάσει την ψυχολογία του με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, να ενθουσιαστεί ή αντιστοίχως να απογοητευτεί. Ξαναλέμε, και ένα καλό αποτέλεσμα, ένας ενθουσιασμός ο οποίος δεν θα μεταφραστεί σε τίποτα άλλο μετά σε δυναμική στο κίνημα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να έρθει και ένα καλό αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές για να αναθαρρύσει και ένας κόσμος. Και σύν της άλλης, και ο κόσμος έχει και το κριτήριο, έχει και την πείρα. Να δει τι έγινε, αυτό ακριβώς που είπε και ο Ανδρέας, μετά τις τελευταίες εκλογές. Αν ωφελήθηκε ή όχι ο λαός, το λαϊκό κίνημα, από το 4,5% του ΚΚΕ, αν ωφελήθηκε σε τι ακριβώς από το 27% που έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μεταφράστηκε πουθενά αυτή η δυναμική εκλογική και στο κίνημα, να τα κρίνει όλα αυτά και να τα συμπεριλάβει στα κριτήριά του, να βγάλει συμπεράσματα και να τα συμπεριλάβει στα κριτήριά του εν ώψη των εκλογών. Θέλω τώρα πέρα από αυτά να κάνουμε και μερικά συνολικότερα σχόλια και πέρα από δηλαδή το αποτέλεσμα του ΚΚΕ για αυτές τις εκλογές. Είδαμε την κυβέρνηση να βγαίνει κάπως πληγωμένη στην πρωτεύουσα και γενικά ευρύτερα στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος θα είναι κάπως ανακουφισμένη και νομίζω ότι έχει κάνει και έναν πολύ έξυπνο σχεδιασμό, βάζοντας κολλητά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, των αυτοδιοικητικών λεγόμενων εκλογών, με τις ευρωεκλογές. Γιατί πιστεύει ότι ο αέρας που θα έχει την πρώτη Κυριακή μπορεί να επηρεάσει θετικά για αυτήν και το αποτέλεσμα της δεύτερης. Και από την άλλη πλευρά, το ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει για άλλη μια φορά ότι έχει πολύ αδύναμο αυτοδιοικητικό μηχανισμό και γενικότερα πέρα από έναν εκλογικό μηχανισμό ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι δανεικός, όπως έρχονται τα στελέχη τα δανεικά κατά κάποιον τρόπο και αγύριστα ίσως από το ΠΑΣΟΚ και μένουν εκεί και κουβαλάνε και ένα δικό τους προσωπικό μηχανισμό που ξεχαρβαλώνεται ίσως σιγά σιγά, αλλά δεν έχει εκλείψει τελείως. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός, δεν σημαίνει όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γερά πόδια σε άλλους χώρους. Δεν έχει γερά πόδια στο εργατικό κίνημα στη ΓΕΣΕΕ, για να γίνει εργατοπατέρα στη θέση των σύγχρονων εργατοπατέρων με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν έχει καθόλου γερά πόδια στο φοιτητικό κίνημα, όπως αποδείχθηκε στις αρχές του μήνα, όπου ίσα ίσα κατάφερε να πέσει κι άλλο, να ρίξει κι άλλο το πανελλαδικό του ποσοστό. Δεν έχει γενικότερα αξιόπιστους μηχανισμούς εκλογικούς και γενικότερα σε τοπικό επίπεδο για να κινητοποιεί μάζες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, και αυτό φάνηκε χαρακτηριστικά και ανάγλυφα και σε αυτές τις εκλογές πανελλαδικά. Όχι τόσο στην πρωτεύουσα όσο στην περιφέρεια. Ο εκλογικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα έλεγα ότι είναι μόνο τα μέσα ενημέρωσης ή τέλος πάντων σε μεγάλο βαθμό τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει εκλογικός μηχανισμός κατά τόπους μέσα στην κοινωνία. Πολύ λίγα στελέχη που θα τρέξουν με αυτοθυσία για να βοηθήσει το κόμμα ή τις αυτοδιοικητικές τους οργανώσεις. Οπότε ποιος μένει, μόνο τα μέσα ενημέρωσης μένουν. Και αυτό δείχνει επίσης και πόσο ευεπίφορος θα είναι σε διάφορες πιέσεις για να κάνει διάφορους συμβιβασμούς, έστω και αν υποθέσουμε ότι δεν ήθελε να τους κάνει.
από τη στιγμή ακριβώς που δεν έχει δικούς του γερούς μηχανισμούς, δεν μπορεί να είναι καν να έχει μια αυτόνομη στρατηγική χωρίς να παζαρεύει, χωρίς να χρειάζεται να κάνει περαιτέρω συμβιβασμούς, ακόμα περισσότερους συμβιβασμούς, πέρα από αυτούς που ήδη θέλει από μόνος του να κάνει βάσει των συμφερόντων που εξυπηρετεί, βάσει της πολιτικής την οποία χαράζει και μόνος του. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό και με τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή αυτό το παιχνίδι, αυτό το παζάρι που παίζεται, ώστε να ενσωματωθεί πλήρως ακόμα περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρίαρχη στρατηγική και να μην διαφοροποιείται ούτε καν στις λεπτομέρειες. Φάνηκε αυτό πολύ καλά στο παιχνίδι αυτό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες δεν έδειχναν, οι περισσότερες τουλάχιστον δεν έδειχναν ούτε το προβάδισμα της Δούρου, ούτε το αποτέλεσμα του Σακελαρίδη. Είναι ένα ζήτημα ποια είναι και η δική τους η μέθοδος βέβαια, γιατί πολλοί κόσμος πλέον κλείνουν ευριασμένοι στο τηλέφωνο, άλλοι τρολάρουν, κρύβονται κιόλας και πίσω από την αδιευκρίνηστη ψήφο. Παίζουν σίγουρα ένα ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες, αλλά προφανώς υπάρχει μέσα και ο παράγοντας του μαγειρέματος. Το πιο εντυπωσιακό πάντως από όλα αυτά είναι ότι ακόμα και αυτό το ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε να βγει από πάνω είναι το πόσο διαχειρίστηκε. Αντί να επικεντρώσουν δηλαδή τα πρώτα λεπτά μετά τα πρώτα exit poll, που έδειχνε και μια διαφορετική εικόνα εν τέλει από αυτή που είχαμε στο τέλος, αντί να επικεντρώσουν λοιπόν στους δημοσκόπους, στις αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις, αναφέρθηκαν φευγαλαία σε αυτό και αμέσως, χωρίς να χάσουν ούτε δευτερόλεπτο, ξεκίνησαν να ασκούν την πίεση στο ΚΚΕ για το τι θα κάνει στο δεύτερο γύρο, για το τι πρόκειται να κάνει γενικότερα, για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Πάντα με το βλέμμα σε αυτές τις εκλογές που είναι και ο βασικός τους, ο κεντρικός στόχος. Και έδειξαν πραγματικά όλη την πασοκική τους αλαζονία, την πασοκοψυχή τους, θα έλεγα, τη βαθιά πράσινη ψυχή τους, χωρίς να χάσουν δευτερόλεπτο, χωρίς καν να έχουν κληθεί να κυβερνήσουν. Πριν καν κληθούν να κυβερνήσουν, δείξανε ακόμα και σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό που λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το νέο ΠΑΣΟΚ φαίνεται και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα δευτερεύοντα, όχι μόνο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα με αυτό πάντως, ναι, και για τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι πανελλαδικά η Χρυσή Αυγή επιστρέφει στο ποσοστό της στις εκλογές τις τελευταίες. Ερώτημα μπορεί να βάλω στο κατά πόσο τελικά οι δημοσκοπήσεις όλο αυτό το διάστημα, τα δύο χρόνια που περάσανε, που φτάσανε τη Χρυσή Αυγή να τη δείχνουν ακόμα στο 16-17%, ξέρω εγώ. Δεν μιλάω για τις δικές τους δημοσκοπήσεις, οι οποίες εντάξει, βγάζανε και πριν μια εβδομάδα, βγάζανε ότι έχουν 25%, ξέρω εγώ. Ναι. Δεύτερο κόμμα, κάτι τέτοιο. Δεν σκέφτονται κιόλας ότι έχει ευρωεκλογές μεθαύριο, θα ξεφτυλιστούν. Τέλος πάντων, μιλάω για τις άλλες δημοσκοπήσεις. Φτάσανε πάλι, θα μου πείτε, υπήρχαν διώξεις, ιστορίες, φυλακίσεις κλπ. Ότι υπήρχε μια μεταβολή. Αλλά φαίνεται ότι ένα 7% περίπου του εκλογικού σώματος, μπορεί να είναι λίγο αυξημένο, 7,5% ξέρω εγώ, σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα δούμε και στις ευρωεκλογές μεθαύριο τι θα δείξει. Έχει παγιωθεί. Mm-hmm. Αυτό το ποσοστό, ό,τι και να τους δείξει από εδώ και μπρος, θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή από ό,τι φαίνεται. Πά να τους βγάλει το Μιχαλολιάκο με ότι είναι serial killer, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι μαγειρεύει τους αντιπάλους τους και τους τρώει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ψηφίσουμε. Ένα το κρατούμενο όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, το πανελλαδικό της ποσοστό και τις δημοσκοπήσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώθηκαν στο Γκασιγιάρη, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Και τονίζανε το ότι ήταν ο μεγαλύτερος Δήμος. Μπερδεύει το κόσμος πολλές φορές και νομίζω ότι ο Δήμος Αθήνας είναι η Αθήνα ολόκληρη, δηλαδή τα 4 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα Δήμο με 488.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Δηλαδή δεν είναι κανένα εκπληκτικό νούμερο. Φυσικά αυξήθηκε εκεί το ποσοστό του Κασιδιάρη, το οποίο συνδέεται, εγώ πιστεύω, άμεσα και με τους μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή που δίνει, πώς να το πω, την παραπάνω όθηση, ας πούμε, στο ποσοστό του. Ναι. Αν και ήταν και στο Κολωνάκι, όπου δεν έχουν να κάνουν με μετανάστες, δεν υπάρχουν τέτοια οξυμένα ζητήματα στο Κολωνάκι. Είχαν και εκεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα το Κολωνάκι, που φαίνεται ότι υπάρχουν και στρώματα της αστικής τάξης που πλέον να στηρίζουν ανοιχτά. Mm-hmm. Χρυσή Αυγή. Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης έπεσαν πάνω ώστε ουσιαστικά να συσκοτήσουν το γεγονός ότι πανελλαδικά η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Λες και θέλουν στις ευρωεκλογές να τους βγάλουν από το καβούκι τους ώστε να προωθήσουν και άλλοι να πάνε να ρίξουν τη Χρυσή Αυγή.
Και βασικά έκρυψαν το ότι ήταν κάτω από το ΚΚΕ πανελλαδικά. Άμα συγκεντρώσουμε τις ψήφους μας σε πανελλαδικά, σε περιφέρειες, σε κάποιες δεν κατέβηκε κιόλας βέβαια, παρόλα αυτά είναι κάτω αφαιρώντας, από... Αφαιρώντας το Βόρειο Αιγαίο, στο οποίο δεν κατέβηκε η Χρυσή Αυγή, είναι περίπου 20.000, αν θυμάμαι καλά, 20-15.000 ψήφους χαμηλότερα από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι. Η public issue, από ό,τι είδα, έδειξε μια εκτίμηση σε πανελλαδικό επίπεδο, στο οποίο ο μας είχε στο 8,8, όσο δηλαδή βγαίνει και το πανελλαδικό, τη Χρυσή Αυγή είχε στο 8,9, αν θυμάμαι καλά. Που δεν προέκυπτε κάπως. Που δεν προέκυπτε από πουθενά. Εγώ αυτό που θέλω να πω βέβαια είναι ότι με αυτή την επιστήμανση δεν είναι ότι θέλουμε να υποτιμήσουμε προφανώς τον ναζιστικό κίνδυνο, πόσο μάλλον τώρα και με όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να δείξουμε αφενός, να δείξουμε την στάση που κρατάνε τα κανάλια, κρατώντας, ζεσταίνοντας το αυγό του φιδιού ακόμα και κρατώντας την Χρυσή Αυγή ως χρυσή εφεδρεία του συστήματος. Από την άλλη βέβαια αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι σε μερικές περιοχές, πώς να το πω, ο φασισμός δεν είναι και καλά Χρυσή Αυγή. Δηλαδή πολύ χαμηλά ποσοστά μπορεί να έχει η Χρυσή Αυγή, ίσως χαμηλότερα από όσο θα περίμενε, στην Μακεδονία ή στη Θράκη. Σε μεγάλο βαθμό εκεί εκφράζεται και από άλλους πολιτικούς χώρους, σε μεγάλο βαθμό και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι να συνδέσουμε και καλά τον φασιστικό κίνδυνο με την Χρυσή Αυγή, μόνο με τη Χρυσή Αυγή. Αν ήταν τόσο απλό θα κάναμε ένα μέτωπο κατά της Χρυσής Αυγής όπως τόσοι και τόσοι ζητούν και θα είχαμε καθαρίσει εδώ και καιρό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα χαμηλότερα ποσοστά της τα κατέγραψε επίσης στην Κρήτη. Μπορεί οι Κρητικοί να μην ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, ωστόσο καλοί χρυσοί άνθρωποι και πολύ φιλόξενοι, ένα μεγάλο κομμάτι τους έχει κάποιες φασίζουσες νοοτροπίες. Δεν θα τις εκφράσετε και καλά πολιτικά με τη Χρυσή Αυγή, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτεν. Όπως επίσης και το παράδειγμα του Πειραιά. Ακριβώς, ακριβώς. Όπου στην ουσία, εντάξει, η Χρυσή Αυγή εκφράστηκε και καλύφθηκε από τον συνδυασμό του Μόραλ. Πώς το είδες εσύ, Ανδρέα, αυτό το αποτέλεσμα και στον Πειραιά και στο Βόλο, με κοινό κριτήριο αναφορά στους δύο Ολυμπιακούς? Ναι, ότι τελικά οι γνωριμίες και η εξαγορά, τα ρουσφέτια παίζουν πολύ χοντρά σε αυτές τις περιοχές. Δεν νομίζω να ψηφίσανε Μπέο επειδή θεωρούν ότι θα διαμορφώσει κάπως το Βόλο, θα τον κάνει ανθρώπινη πόλη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ο άνθρωπος ήταν προφυλακισμένος πριν από, δεν ξέρω τι γίνεται με τη δικαστική του υπόθεση, πάντως ήταν προφυλακισμένος. Νομίζω ότι είχε τελειώσει το διάστημα της προφυλάκησής του. Ναι. Και είχε γυρίσει στο Βόλο για να αναλάβει, είχε αναλάβει πριν τον Ολυμπιακό Βόλο και είχε ένα εντελώς γελίο σύνθημα. Κάποιος ήρθε στην παρέα, καλώς ήρθες Αχιλλέα. Το σύνθημα των οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου. Τώρα ότι αυτή βέβαια δεν θα ήταν απλά μια παρέα γραφικών και θα γιγαντωνόντουσαν σε τέτοιο ποσοστό, ήταν κάτι το οποίο δεν προέκυπτε αυτόματα, μεσολάβησαν πολλά ακόμα. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε, ας πούμε, με περιπτώσεις τύπου Ψινάκη, που πάει κάποιος celebrity και τον ψηφίζουν επειδή είναι γνωστός και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι άλλη κατηγορία ανθρώπων αυτή, δεν είναι απλά γνωστοί. Είναι επιχειρηματίες με χοντρές τσέπες και ανθρώπους σε διάφορες θέσεις, συνδέσμους ομάδων, και φυσικά είναι ιδιοκτήτες ομάδων και έχουν τους συνδέσμους ουσιαστικά στα χέρια τους και υπό τον έλεγχό τους. Το αστείο είναι ότι στο Βόλο κατέβηκε ο ιδιοκτήτης απευθείας, στον Πειραιά ο Μαρινάκης έβαλε τον υπάλληλό του. Δηλαδή αυτό είναι το αστείο, ότι ο υπάλληλος του Μαρινάκη θα είναι δήμαρχός του. Ναι. Για να μην χρεωθούν λίγο ίσως και μια πιθανή αποτυχία, να μην τη χρεωθεί απευθείας ο ίδιος και τρωθεί το γόητρό του. Βέβαια κάτι αντίστοιχο είχαμε δει ότι προωθούσε ο Βγενόπουλος, ας πούμε. Δεν βγήκε όμως η ιστορία της Μαρθήν και τον χάσαμε από τότε. Ναι. Οπότε είναι τα δύο βασικά κρούσματα του εκολαπτόμενου μπερλουσκονισμού στην Ελλάδα που δεν μας είχε κάτσει πιο πριν με τον Βγενόπουλο, αλλά μπορεί να μας κάτσει τώρα. Για το Βόλο τώρα να πω την αλήθεια και εγώ δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες ποιες μπορεί να είναι οι στοχεύσεις του Μπέου. Για το λιμάνι του Πειραιά φαίνεται πάντως πολύ καθαρά ότι ο Μαρινάκης θέλει να βάλει χέρι ακριβώς αυτό, στο λιμάνι του Πειραιά που τώρα είναι στα χέρια της Κόσκο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα, νομίζω όμως ότι το βασικό είναι αυτό. Ναι, βασικά μια τέτοιου είδους διαμάχη είναι. Κάποιοι Έλληνες υποκλειστές οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν ήδη το λιμάνι εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής που προώθησε τα συμφέροντα, ας πούμε, της Κόσκο στην συγκεκριμένη περίπτωση ή κάποιες άλλες εταιρείες που δεν έχω αυτή τη στιγμή στοιχεία. Και φαίνεται κιόλας είναι το αστείο ότι ο πρώην κένταυρος Μιχαλολιάκος να μιλάει για το φασισμό του Μόραλ, για κάποιους τους σκοτούς που τους απειλούσαν κλπ. Ναι, τραγική ηρωνία της υπόθεσης.
Με βάση αυτό βέβαια έχει γίνει, τώρα έχει ξεκινήσει, έχει ρηχτεί νέο νερό στο μήλο αυτό της λογικής, ότι μα πρέπει να κάνουμε ένα μέτωπο στο δεύτερο γύρο εναντίον αυτών των συγκεκριμένων υποψηφίων. Στον Πειραιά δεν κολλάει πολύ το σενάριο βέβαια απέναντι στον Μιχαλολιάκο, τον Ρέντζερς και τον Κένταυρον όπως είπε ο Ανδρέας. Στο Βόλο υπάρχει πολύ περισσότερο. Καθώς στο δεύτερο γύρο μαζί με τον Μπέο, με μεγάλη διαφορά πίσω του βέβαια, είναι ένας υποψήφιος που έχει και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, και με βάση αυτό ξεκινάνε πάλι τα εκβιαστικά διλήμματα και τι θα κάνει το ΚΚΕ, που βέβαια και σούμπιτο να πήγαινε το ΚΚΕ σε ένα υποθετικό σενάριο να στήριζε τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν βγαίναν τα κουκιά. Παρ' όλα αυτά είναι βέβαιο ότι αν και εφόσον δεν νικήσει, το τι έχουμε να ακούσουμε δεν μπορούμε ίσως να το φανταστούμε και από τώρα. Ένα που θα ήθελα να σημειώσω και το λέω και όλα σε σχέση με ένα γεγονός που το είδα πριν από λίγο, μια διαμάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΕΟΝ και αναρχικών, ότι οι αναρχικοί δεν στηρίζουν τους ΣΥΡΙΖΕΟΣ κλπ. Θέλω να πω απλώς το εξής, ότι τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλό θα ήταν να σέβονται και λίγο την πολιτική τοποθέτηση κάποιων άλλων πολιτικών σχηματισμών. Οι αναρχικοί ας πούμε απέχουν από τις εκλογές. Όχι όλοι, αλλά γενικά ναι. Όχι, απέχουν τέλος πάντων. Εγώ το σέβομαι, άποψή τους. Δεν συμφωνώ, μπορώ να τους πω την άποψή μου, αλλά δεν θα προσπαθήσω να τους επιβάλλω την άποψή μου. Τη δικιά μας άποψη ότι δεν στηρίζουμε άλλον παρά λαϊκή συσπήρωση σε δήμους και τοπική διοίκηση, γιατί δεν μπορούν να τη σεβαστούν. Δεν στηρίζουμε άλλον, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είναι εναλλακτική στην ουσία. Είναι εναλλακτική, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μπέος μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας ο οποίος προωθεί τα συμφέροντά του και κάποιον άλλον απευθείας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων άλλων επιχειρηματιών στο Δήμο, και αν όχι απευθείας, μέσω της κυβερνητικής πολιτικής σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ξεχνάμε, τώρα που μίλησαμε για τις ενωτικές επιθέσεις φιλίας ξανά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης έχει κάνει μια καλή δουλειά, την έχει ξεκινήσει στο blog του, στο Learn Reloaded, περί των Δήμων, στον οποίο κατέβαινε μόνο η λαϊκή συσπήρωση στον πρώτο γύρο, και στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε φυσικά τη λαϊκή συσπήρωση, αλλά αντίθετα είτε απήχανε είτε στηρίξανε συνδυασμούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό να το έχουν υπόψη τους. Για να μην θυμίσουμε δηλαδή τις ιστορίες της Ικαρίας ξανά και... Mm-hmm. Εγώ έβαλα πριν το αστερίσκο να το προσθέσω αυτό απλά, επειδή στα Χανιά παραδείγματος χάρη υπάρχει μια κατάληψη εναρχικών η Ρόζα Νέρη, η οποία στηρίζει επίσημα, όχι ανεπίσημα ξέρω ότι ο Τάδε ψήφισε και ο άλλος ψήφισε, αλλά στηρίζει επίσημα το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρεί ότι συμβαδίζουν μαζί στα κινήματα, στον χώρο των μεταναστών κτλ. Γι' αυτό έβαλα πριν και αυτόν τον αστερίσκο. Ένα ακόμα τελευταίο που θα ήθελα να επισημάνω και να σχολιάσουμε εδώ με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα και στον Πειραιά και γενικότερα, είναι ότι παίζει πάρα πολύ αυτό που λέγαμε για τις δύο Ελλάδες. Υπήρχε πριν από καμιά εβδομάδα περίπου αυτός ο καυγάς για τον όρο Νέα Ελλάδα και ποιος τον έχει πρωτοχρησιμοποιήσει. Εγώ από όσο ξέρω αυτό ανοίξει στα Αντάρτικα, στα βουνά, είναι όρος δηλαδή που κατοχυρώθηκε εκεί η Νέα Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε ένας τέτοιος καυγάς σε ξένα χειρώνα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τον όρο Νέα Ελλάδα. Μιλούσανε για τις δύο Ελλάδες. Υπήρχε πάλι ένας νέος γύρος τέτοιων σχολείων για τις δύο Ελλάδες με αφορμή το αποτέλεσμα π.χ. στην Αττική και στην υπόλοιπη επαρχία. Ότι π.χ. στην Αττική είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην υπόλοιπη επαρχία, στην υπόλοιπη επικράτεια δεν έχει αντίστοιχα ψηλά ποσοστά. Αντίστοιχος διαχωρισμός υπήρχε για την Χρυσή Αυγή, η οποία επίσης πήγε πολύ καλά για τα δεδομένα της στο Δήμο Αθηνών, που έχει τα
τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, αλλά και στην περιφέρεια της Αττικής, αλλά δεν είχε αντίστοιχα ψηλά ποσοστά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο μόνος διαχωρισμός που δεν έχει γίνει βέβαια είναι ανάμεσα στις πραγματικές δύο Ελλάδες που υπάρχουν, το έθνος των εργαζομένων και το έθνος των καπιταλιστών, δηλαδή η ταξική ανάλυση, η οποία είναι και, περιέχει και όλη την ουσία. Μόνο αυτή την ανάλυση, μόνο αυτόν τον διαχωρισμό δεν έχουμε ακούσει. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα και στις ευρωεκλογές για να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Ίσως μετεκλογικά, μετά και τη δεύτερη Κυριακή, να κάνουμε άλλη μια εκπομπή και να έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Ήδη επισημάναμε και κάποια πράγματα τώρα ως προς μια πρώτη εκτίμηση και ως προς τη σημασία που θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα για να αναθαρίσει και ένας δικός μας κόσμος. Εγώ αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι κάτι που ανέφερα λίγο φευγαλέα και προηγουμένως, δηλαδή ότι κανείς άλλος πλην του Κουκουέ που βάζει στο σύνθημά του και στα σποτάκια του το βασικό, ότι ο κόσμος πρέπει να σπάσει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς άλλος δεν αναφέρεται, έστω από τη δική του σκοπιά, στο διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών. Δηλαδή το τι έχει γίνει ενδιάμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρόλο της που έχει αποδειχθεί ακόμα περισσότερο με τα μνημόνια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει έξοδος από τα μνημόνια ή κάποιος μια συνιστόσα του Δούνου, της Τρόικας μαζί με το Δούνου του και την τράπεζα που θα μας βοηθήσει να βγούμε από όλα αυτά. Σημαίνει απλά και ξεκάθαρα μνημόνια διαρκείας. Κανείς άλλος λοιπόν δεν τα επισημαίνει αυτά, ασχολούνται με τα δικά τους, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φύγουν στις 26 κιόλας, η κυβέρνηση βάζει τα δικά της για τη σταθερότητα κτλ. Άλλοι βάζουν τα δικά τους γελία εκβιαστικά διλήμματα να βγουν τρίτο κόμμα, να πάρουν 10% γιατί αλλιώς θα μας θυμώσουν και θα φύγουν από την πολιτική σκηνή και τότε τι θα κάνουμε χωρίς αυτούς. Και υπάρχει απλά και μόνο ένα μειοψηφικό και αυτό ρεύμα ευροσκεπτικισμού, το οποίο φτάνει το πολύ μέχρι το ευρώ. Λες και άμα αλλάξουμε νόμισμα και γυρίσουμε στη δραχμή και παραμείνουν όλα τα υπόλοιπα, ξαφνικά θα έχουμε ζωή χαρισάμενη και θα λυθούν όλα τα προβλήματα και θα γυρίσουμε στις ευτυχισμένες εποχές πριν το 2009, πριν μας χτυπήσει η κρίση και τα μνημόνια. Και αυτό πρέπει να γίνει και το βασικό κριτήριο της ψήφου. Δεν είναι μόνο δηλαδή ποιος λέει την αλήθεια στον κόσμο, είναι κιόλας ποιος επισημαίνει και την ουσία. Οι άλλοι θέλουν να αποφύγουν για ευνόητους λόγους και να μην αντιπαρατεθούν καν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είναι ο ρόλος της και τι αποδείχτηκε αυτό το τελευταίο διάστημα ακριβώς για το ρόλο που παίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται έχει δώσει πολύ βάρος σε αυτές τις εκλογές όσον αφορά την υποψηφιότητα του Τσίπρα για την Κομισιόν. Με όλο αυτό το show των 30 και debate που έχουν γίνει, στο οποίο βέβαια ο Αλέξης έχει παραβρεθεί μόνο σε ένα, το οποίο το έχουν κάνει και ζήτημα στα μέσα ενημέρωσης κλπ. Αυτό το show λοιπόν των τόσων debate, για να γίνει τι? Θα τους εκλέξει κάποιος κόσμος από κάτω? Θα τους εκλέξει το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο είναι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Μας κοροϊδεύουν αυτό το show δηλαδή που προέρχεται από αμερικάνικη προεκλογική εκστρατεία. Και είδαμε χθες, μπορείς να μου πεις γιατί πήγε στο Μιλάνο να μιλήσει? Σε ποιους πήγε να μιλήσει εκεί πέρα? Στους παίκτες της Μακάμπι να τους συγχαρεί για την κατάξυση της Ευρωλίγκα. Έλατε, ιδέα δεν έχω. Δηλαδή κάνει ομιλίες τι, για να τον εκλέξουν, για να τον εκλέξει η βάση ως πρόεδρο της Κομισιόν? Όχι, είναι όμως ένα πανηγυράκι, φθηνό πανηγυράκι για προς άγρα εντυπώσεων. Να δείξει και το ισχυρό ευρωπαϊκό του προφίλ και να πείσει έτσι τον κόσμο ότι ορίστε, ναι, είναι υπεύθυνη η δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω πάντως ότι ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα από αυτά, τα βλέπει και δεν θα έχει αυτό που περιμένει την επόμενη Κυριακή, αυτό το αποτέλεσμα τέλος πάντων, που θα τους δώσει την ευκαιρία να ξαναβγούνε όπως βγήκανε αυτή την Κυριακή τα πρώτα λεπτά μετά τα exit poll, με αυτό το ύφος το αλαζονικό που είχανε. Και είναι μανούλα η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό, όπως είπες, με τι παίξανε με τις ημερομηνίες, τους βγήκε ωραία το αποτέλεσμα τελικά, παρότι τις απώλειες από εδώ και από εκεί. Ο μηχανισμός του Πασόκ έκανε τη δουλειά του, τους φύτεψε ως ανεξάρτητους από εδώ και από εκεί και τώρα τους συλλέγει ως πράσινους υποψηφίους. Το ίδιο κάνει και η Δημάρ. Έχουν καταφέρει δηλαδή να παίξουν πολύ καλά με το αποτέλεσμα των περιφερειακών. Παρομοίως παίζουν αντίθετα, όπως είπαμε, με τα μέσα ενημέρωσης με το αποτέλεσμα της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει τέλος πάντων στην Κυριακή που μας έρχεται. Είναι για το ποτάμι, το οποίο βέβαια δεν θεωρώ ότι έχει ελπίδες για τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω και εγώ τι κόμμα
και τα ποσοστά που του δίνουν. Πάντως θα τσιμπήσει ένα ποσοστό, πιθανώς να εκλέξει και κάποιον ευρωβουλευτή. Όπως ακριβώς και οι οικολόγοι πράσινοι στις προηγούμενες εκλογές, ήταν η φούσκα των προηγούμενων ευρωεκλογών. Ίσως το ποτάμι να καταφέρει, οι οικολόγοι την προηγούμενη φορά τους παρουσίασαν σε διψήφια νούμερα και κατάφεραν στο τέλος να εκλέξουν οριακά ευρωβουλευτή, οριακά πάνω από το όριο του 3%. Ναι. Το ποτάμι ίσως να μην ξεφουσκώσει τόσο. Παρ' όλα αυτά, είναι στην ουσία η νέα εκδοχή. Να δούμε ποιος θα είναι την επόμενη πενταετία, τι θα φορεθεί. Λέμε ξεφουσκώσει βάσει των δημοσκοπήσεων του. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάποια στιγμή φουσκωμένο, ειδικά όταν άρχισαν οι δημοσκοπήσεις δύο μέρες μετά την ίδρυσή του και το δείχνανε στο 10%, δεν ήξερε ο κόσμος. Δηλαδή, άρχισε να ντούσα κόσμο και μου λέγανε ο Μίκης Θοδωράκης έκανε κόμμα. Και τους λέγανε ότι είναι ο Μίκης, είναι ο Σταύρος. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ξέρανε καν ποιος είχε δημιουργήσει τι. Και μου δείχνανε δημοσκοπήσεις του 10, 12, 14, κάποιοι είχαν τρελαθεί τις πρώτες μέρες. Ναι. Τώρα του έλεγα οι δημοσκοπήσεις, επειδή πλησιάζουμε και προς την εκλογική αναμέτρηση, προσπαθούν σιγά σιγά να φέρουν τα ποσοστά όσο πιο κοντά γίνεται, γιατί είναι και λίγο δύσκολο όταν οι μισοί δεν απαντάνε. Ναι. Να το φέρουν σε ένα επίπεδο στο οποίο αναμένουν και οι ίδιοι ότι θα κινηθεί. Να δούμε λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι κάπως γκαστρωμένες αυτές οι κάλπες, να δούμε τι ακριβώς κυοφορούν, να δούμε αν θα υπάρχει και ένας ευρύτερος παραλληλισμός με τις εκλογές του Μαΐου του 12, αυτό που έλεγε ο Ανδρέας και το επεσήμενο στάση για τα ποσοστά του ΚΚΕ, αν υπάρχει και ευρύτερα, γιατί όπως τότε στον πρώτο γύρο υπήρχαν πάρα πολλές δυνάμεις που έμειναν κάτω από το όριο του 3%, αλλά μαζεύαν αθρηστικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο διψήφιο ποσοστό, καθόλου αμεληταίο. Μπορεί το ίδιο να συμβεί τώρα και με κάποιους άλλους μικρότερους συνδυασμούς, ψηφοδέλτια τα οποία κατεβαίνουν στις ευρωεκλογές. Και φυσικά να δούμε, δεν μας ενδιαφέρουν πλέον εμάς ούτε δημοσκοπήσεις ούτε exit poll. Για να πω ένα κλασικό κλισέ, το δικό μας exit poll θα γίνει την Πέμπτη στο πεδίο του Άρεως, που πρέπει να είναι η συγκέντρωση ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα. Τρίτη. Σήμερα που ηχογραφούμε εμείς την εκπομπή. Ναι, σήμερα ηχογραφούμε, είναι Τρίτη. Θα μπει το βίντεο μάλλον αύριο. Οπότε Τετάρτη το απόγευμα στην Πάτρα. Προεκλογική συγκέντρωση για τις ευρωεκλογές με τον Κώστα τον Παπαδάκη. Αλλά θα μιλήσει και ο Κώστας Πελετίδης για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Τρίτη έχει γίνει και η συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Δεν το αναφέρω αναλυτικά γιατί αύριο, λογικά Τετάρτη θα βγει στον αέρα εκπομπή, επομένως θα έχει περάσει. Ας κλείσουμε απλώς με την ευχή, εκτίμηση, με την σημείωση ότι η ψήφος που έχει ο καθένας είναι ένα βόλι. Μπορεί φυσικά να μην σκοτώνει το σύστημα ούτε καν να το λαβώνει από μια άποψη, αλλά είναι καλύτερα να μην το στρέψουμε εναντίον μας, να μην γίνουμε αυτόχειρες ούτε κοψοχέριδες μετεκλογικά, γιατί μετά την απομάκρυνση του Ταμείου κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται, και από την άλλη ούτε είναι ένα βόλι το οποίο είναι άσφαρο για να το χαραμίσουμε σε απλές τουφεκές στον αέρα και κινήσεις εντυπωσιασμού. Επομένως, να το ρίξουμε στο κουκουέ, να είναι κόκκινο αυτό το βόλι για να μην πάει άσφαρο. Και με αυτή τη σημείωση φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι πολύ πιθανό μετά τις ευρωεκλογές να γίνει και άλλη μία για να έχουμε μια συνολική αποτίμηση. Ως τότε λοιπόν, για χαρά. Γεια σας.